Ενδοοικογενειακή ή συντροφική βία είναι κάθε μοτίβο εξαναγκαστικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο της οικογενειακής ή συντροφικής ζωής που χρησιμοποιείται για να εγκαθιδρύσει το φόβο, να ασκήσει εξουσία και να καθορίσει τη συμπεριφορά του άλλου ατόμου. Μπορεί να είναι σωματική, σεξουαλική, λεκτική, συναισθηματική, ψυχολογική, οικονομική ή και πλέον διαδικτυακή. Και διαπράτεται από μέλη της οικογένειας, καθώς και τωρινούς και προηγούμενους συντρόφους ή συζύγους. Μία στις τρεις γυναίκες βιώνει σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφό της. Αυτή μπορεί να επιφέρει φόβο, τραυματισμούς, χρόνια προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας και πρώιμο θάνατο. Αυτή η μορφή βίας είναι η πιο συχνά καταγγελόμενη. Ενδεικτικά, 64% καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας αφορά τον πρώην ή τον τωρινό σύζυγο ή σύντροφο. 81% των γυναικών που έλαβαν υπηρεσία στα συμβουλευτικά κέντρα γυναικών καταγγέλουν αυτό ακριβώς. 54% από σύζυγο, 17% από σύντροφο και 72% από αυτές είναι μητέρες. Ωστόσο, έχουμε κατά νου 55-95% των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας δεν προβαίνει σε καταγγελία, οπότε μας είναι γνωστή μόνο η κορυφή αυτού του παγόβουνου. Το τραύμα, να πούμε για το τραύμα και τη σχέση του με το μετατραυματικό στρες. Το τραύμα είναι μια φυσιολογική αντίδραση σε μια μη φυσιολογική κατάσταση. Προκύπτει όταν το άτομο αντιμετωπίζει μια συνθήκη που αντιλαμβάνεται το ίδιο ως ακραία επικίνδυνη και νιώθει αβοήθητο και αδύναμο να αντιμετωπίσει τα έντονα και κατακλυσμένα συναισθήματά του. Συνεπώς, στην προσπάθεια να διατηρήσει την ψυχική του ισορροπία, αντιδρά άμεσα. Με μια σειρά συμπτωμάτων, θα λέγαμε, υπερδιέγερσης, αποφευκτικής συμπεριφοράς και αποσύνδεσης με την πραγματικότητα. Αυτό κάνει νόημα αν είναι κάτι προσωρινό. Όταν το τραύμα είναι τόσο ισχυρό ή από τόσο στενό περιβάλλον ή επαναλαμβανόμενο, δημιουργείται μια πιο χρόνια αντίδραση. Να έχουμε κατά νου, οι περισσότεροι ψυχιατρικοί ασθενείς, 50 με 60 νοσηλευωμένων, 40 με 60 εξωτερικών, χρήστες ναρκωτικών 50 με 80% και άτομα με διαταραχές προσωπικότητας 60 με 90% έχουν υποστεί κάποιο τραύμα. Οπότε, βλέπουμε και στην πράξη πώς τα άτομα που έχουν βιώσει τραύμα είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν μετατραυματικό στρες. Το μετατραυματικό στρες είναι η πιο άμεσα συνδεδεμένη ψυχολογική επίπτωση του τραύματος, ως αποτέλεσμα της συνέχισης του ψυχισμού να αντιδρά σε αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα στην κακοποίηση χαρακτηρίζεται από αίσθηση έλλειψης δυνάμεων, αβοηθητότητα, αποσύνδεση και κοινωνική απομόνωση. Τα συμπτώματα πιο συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνουν μία αναβίωση των τραυματικών γεγονότων, που τα λέμε flashbacks, εφιάλτες, αποφευκτικές συμπεριφορές, συναισθηματική αποξένωση και απομάκρυση, ανειδονία, διαταραχές διηγερσιμότητας, αίσθηση απόγνωσης και σκέψεις αυτοκτονίας. 64% των γυναικών που υπέστησαν ενδοοικογενειακή βία πληρεί τα κριτήρια αυτής της διάγνωσης, σύμφωνα με μεγάλες έρευνες. Σε επιμέρους έρευνες αυτό το ποσοστό μπορεί να κυμανθεί από 33% έως 83%. Και αντίστροφα, από το σύνολο περιστατικών που έχουν διάγνωση μετατραυματικού στρες, που μπορεί να αφορά ανθρώπους που πολέμησαν, που ήταν σε ένα φοβερό τροχαίο, ανεξάρτητα δηλαδή από θέματα ενδοοικογενειακά, 22% αυτών των περιστατικών αναφέρει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Πέρα από τη σωματική και ψυχική υγεία, η ενδοοικογενειακή βία καταλήγει και στο θάνατο. 38% των φόνων γυναικών πραγματοποιούνται από τωρινό ή προηγούμενο σύντροφο. Οι κακοποιημένες γυναίκες παρουσιάζουν αύξηση στην ύπαρξη χρόνιων παθήσεων, ψυχολογικής δυσφορίας, αρνητικής αντίληψης της υγείας, τραυματισμών προφανώς, χρόνιου πόνου, γαστρεντερολογικών και γυναικολογικών προβλημάτων. Επίσης, χρησιμοποιούν περισσότερα αναλγητικά, ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και παράνομες ουσίες. Και είναι περισσότερες μέρες άρρωστες. Παρουσιάζουν διπλάσια ποσοστά κατάθλιψη συγκριτικά με το γενικό γυναικείο πληθυσμό και ο κίνδυνος αυτοκτονίας είναι αυξημένος. Κακοποίηση κατά την εγκυμοσύνη έχει αυξημένα ποσοστά επίσης, μέχρι και 13% βρίσκουμε σε έρευνες και συνδέεται προφανώς με επιζήμιες επιπτώσεις στη μητέρα και τα νεογνά. Η ενδοοικογενειακή βία δεν μπορεί να κατανοηθεί ως ένα ιδιωτικό και οικογενειακό ζήτημα. Δεν παρουσιάζεται σε ένα κοινωνικό κενό, ούτε κανονικοποιημένα μπορούμε να το προσεγγίσουμε ως μια φυσιολογική έκφραση βίας της ανθρώπινης φύσης ή της αντρικής φύσης. Οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης δίνουν έμφαση στη διαταξικότητα του φαινομένου και αναδεικνύουν ότι τα θύματα και οι θύτες προέρχονται από όλες τις οικονομικές και κοινωνικές ομάδες. Αυτό είναι αληθές, αλλά είναι μία ημιτελή σκέψη.
υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ του οικογενειακού εισοδήματος και της ενδοοικογενειακής βίας. Δυσανάλογος αριθμός γυναικών που την υφίσταται αντιμετωπίζει και φτώχεια. Ακόμα, η οικονομική και η κοινωνική τάξη καθορίζει την πρόσβαση στα μέσα υποστήριξης και την ικανότητα δραπέτευσης από κακοποιητικές σχέσεις. Το ενδοοικογενειακό εισόδημα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συσχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ύπαρξης βίας. Οι γυναίκες που ζουν σε φτωχά και οικονομικά ανασφαλή νοικοκυριά έχουν παραπάνω πιθανότητες να βιώσουν ενδοοικογενειακή βία. Ακόμα, πρώτερη βίωση της φτώχειας στην παιδική ηλικία, για παράδειγμα, αυξάνει τις πιθανότητες σύναψης μιας κακοποιητικής σχέσης. Οπότε η φτώχεια διαιωνίζει το τραύμα. Είναι παράγοντας, αλλά είναι και επίπτωση της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς παρατείνει την έκθεση των γυναικών στην κακοποίηση, μειώνοντας τη δυνατότητά τους να φύγουν από τη σχέση. Η παρουσία φτώχειας καθ' αυτής, μόνη της, όμοια με το τραύμα, δημιουργεί συνθήκες άγχους, αβοηθητότητας και κοινωνικής απομόνωσης. Οι άντρες που κακοποιούν όμως δεν είναι μόνο δράστες κακοποίησης, αλλά την ίδια ώρα μέσα στο οικογενειακό σύστημα είναι πάροχοι κοινωνικής, συναισθηματικής και υλικής υποστήριξης και σε συνθήκες φτώχειας είναι πολύ δύσκολο αυτή η υποστήριξη να καλυφθεί από άλλες πηγές. Αναφέρθηκε και πρωτύτερα, οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια από τους άντρες. Αυτή η ευαλωτότητα αυξάνεται με την ηλικία τους. Έτσι, αν σκεφτούμε, η πλειοψηφία των μονογονεϊκών οικογενειών αποτελείται από γυναίκες, εκ των οποίων 40% διατρέχει κίνδυνο φτώχειας. Η εργασιακή πορεία, αυτά είναι λίγο γνωστά, αλλά νομίζω θέλω να τα πω όλα να μπουν σε αυτό το πλαίσιο. Η εργασιακή πορεία των γυναικών διακόπτεται ή περιορίζεται ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες φροντίδας παιδιών ηλικιωμένων, ενώ η αυξημένη μερική απασχόληση επηρεάζει προφανώς τις μισθολογικές και τις συνταξιοδοτικές ανισότητες. Συνεπώς, για τις περισσότερες γυναίκες, η εγκατάλειψη μιας σχέσης με οικονομικές συνδέσεις θα επιφέρει και φτωχοποίηση. Μπορεί να επιφέρει και απώλεια στέγης για τις ίδιες και τα εξαρτώμενα μέλη. Οπότε η φτώχεια δημιουργεί αυτές τις συνθήκες ανοχής της κακοποίησης και επίσης της επιδείνωσης της όποιας παθολογίας, ψυχοπαθολογίας αναπτύσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Η κακοποίηση δημιουργεί φτώχεια επίσης, περιορίζοντας την πρόσβαση της κακοποιημένης γυναίκας στην εργασία. Συχνά ο σύντροφος απαγορεύει τη γυναίκα να εργάζεται ως ένας τρόπος άσκησης ελέγχου, συχνά παρενοχλεί στο χώρο εργασίας της γυναίκας. Επίσης, τα ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα εξαιτίας της κακοποίησης συχνά επηρεάζουν τη δυνατότητα της γυναίκας να εργαστεί. Όταν συνυπάρχει η κακοποίηση και η φτώχεια, οι συνθήκες έντονου στρες, αβοηθητότητας και κοινωνικής απομόνωσης που δημιουργούν αυτές οι συνθήκες χωριστά, πολλαπλασιάζονται. Σε συνδυασμό με άλλα τυχόν στιγματοποιημένα στοιχεία της ταυτότητας, όπως αναπηρία, μειονοτική ομάδα, σεξουαλικός προσανατολισμός, προσφυγιά, η γυναίκα απομονώνεται και τραυματίζεται πολλαπλάσια. Οι συνθήκες κοινωνικής ανισότητας συνοδεύονται από δυσανάλογα αυξημένα ποσοστά έκθεσης σε κακοποίησης από την παιδική ηλικία και περισσότερο κίνδυνο για επαναλαμβανόμενες διαπροσωπικές τραυματικές εμπειρίες. Οι φτωχές οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες έκθεσης σε τραυματικές εμπειρίες. Η έλλειψη ασφάλειας σε μια γειτονιά, για παράδειγμα, οι καθημερινές προστριβές, η παρουσία ρατσισμού, όλα αυτά είναι συνθήκες που δημιουργούν τραύματα. Και είναι πιο πιθανό αυτές οι οικογένειες να εκδηλώσουν προβλήματα ψυχικής υγείας ως αποτέλεσμα της χρόνιας έκθεσης σε αντίξωες και τραυματικές συνθήκες και στις μακροχρόνιες ακάλυπτες υλικές και συναισθηματικές ανάγκες. Είναι λιγότερο πιθανό αυτές οι οικογένειες να λάβουν ψυχοθεραπεία. Όταν λαμβάνουν ψυχοθεραπεία, έχουν προβλήματα στην πρόσβαση, όπως τα απλά προβλήματα της μετακίνησης, της λήψης εργασιακής άδειας, της φροντίδας παιδιών. Και έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και μετά από ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις εξακολουθούν και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Δεν αναπτύσσουν όλοι όσοι έχουν υποστεί τραύμα μετατραυματικό στρες. Ωστόσο, ο συνδυασμός της ενδοοικογενειακής βίας και της φτώχειας πολλαπλασιάζει τις ψυχικές συνέπειες, περιορίζει τις δυνατότητες της οικογένειας να ανταπεξέλθει και το τραύμα διαιωνίζεται από τη μία γενιά στην άλλη. Αδυνατή η οικογένεια να σπάσει την αλυσίδα της φτώχειας που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που κληρονομείται συχνά από τη μία γενιά στην άλλη.
Υπάρχουν ακόμα ταξικά εμπόδια στην αποτελεσματική θεραπεία, αν και είναι ξεκάθαρη ερευνητικά και βιωματικά για όσους δουλεύουν σε τέτοιους χώρους η σύνδεση φτώχειας και ενδοοικογενειακής βίας, οι υπηρεσίες προς τα θύματα δεν δίνουν έμφαση στη μακροχρόνια οικονομική βιωσιμότητα. Αντιστρόφως, η κοινωνική πρόσβαση δεν εστιάζει στην πιθανή παρουσία ενδοοικογενειακής βίας και οι πολιτικές αντιμετώπισης φτώχειας και βίας λειτουργούν αποκομμένες μεταξύ τους, σπάνια εξυπηρετώντας τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης. Αναφέρθηκε και πρωτύτερα, οι γυναίκες που έλαβαν υπηρεσίες στα συμβουλευτικά κέντρα γυναικών είναι στο 40% άνεργες. Δεν καλύπτονται όμως από τις υπάρχουσες πολιτικές υποστήριξης οι πρακτικές, οικονομικές, εργασιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Δεν υπάρχει επίσης πρόνοια για αυτές που θέλουν ή πρέπει για λόγους ασφάλειας άμεσα να απομακρυνθούν από το χώρο που μένουν. Για αυτές που υπάρχει άμεση ανάγκη μετεγκατάστασης, που σημαίνει επίσης και αλλαγή χώρου εργασίας, σημαίνει απομάκρυνση και των παιδιών, αλλαγή σχολείου, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα αν μια γυναίκα όντως θέλει να μείνει ασφαλής, αυτές όλες οι φροντίδες πέφτουν στους ώμους των ίδιων των γυναικών. Έτσι βλέπουμε πολλές δολοφονίες γυναικών να συμβαίνουν μετά από καταγγελίες και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας απομάκρυνσης, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει όλος αυτός ο υποστηρικτικός μηχανισμός που είναι απαραίτητος. Επιπλέον, για να κάνουμε αποτελεσματική θεραπεία, πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο ασφάλειας, πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, πρέπει η γυναίκα να νιώσει ότι είναι ασφαλής. Δεν μπορεί να κάνουμε θεραπεία όταν παράλληλα αποτελεσματική θεραπεία. Όταν την ίδια στιγμή επιστρέφει στον ίδιο χώρο όπου υπάρχει συνεχιζόμενη βία. Οπότε η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς σε ξενώνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή να βαγεί γιατί πρέπει να κάνει ιατρικές εξετάσεις, γιατί αυτό πρέπει να πάρει το χρόνο του, υπάρχουν οι θεραπευτικές παρεμβάσεις. Στο διάστημα οι ίδιες οι δομές, οι ξενώνες, που υπάρχουν για αυτές τις γυναίκες, συστήνουν να φιλοξενηθούν στα σπίτια φίλων τους ή να πάνε σε κάποια ΜΚΟ. Πάλι βλέπουμε τώρα πώς λειτουργούν όλα αυτά. Οι δυσκολίες λοιπόν που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην πρόσβαση στους ξενώνες, η έλλειψη θεωρητικών και πρακτικών πλαισίων σε αυτούς τους ξενώνες εμποδίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης στα πολλαπλά ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Αναφέρθηκαν ποσοστά πληρότητας. Εγώ αυτά που βρήκα ήταν στους ξενώνες ποσοστά πληρότητας 48%, που θεωρώ και αυτά ήταν δυσανάλογα αυξημένα σε αστικά κέντρα, που θεωρώ ότι και από μόνο του είναι ενδεικτικό όταν έχουμε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα και δεν γεμίζουν αυτοί οι χώροι, δεν εξυπηρετούνται αυτές οι γυναίκες, μάλλον κάτι δεν τις ταιριάζει. Φαίνεται ότι δεν υποστηρίζονται ολόπλευρα ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες απειλές βίας παράλληλα με τις υλικές και ψυχολογικές ανάγκες τους. Και οι πρακτικές διαδικασίες φυγής, οι ίδιες, η επανειλημμένη αφήγηση του τραύματος που πρέπει να κάνει μια γυναίκα έως ότου μπορέσει να μπει σε κάποια τέτοια δομή, οι αστυνομικές ανακρίσεις, όλο αυτό το πλαίσιο συχνά επανατραυματίζουν τη γυναίκα και ακόμα περισσότερο αν εμπλέκονται ανήλικα παιδιά. Παρόλο που η τραυματοθεραπευτική παρέμβαση είναι η περισσότερο ενδεδειγμένη για την αντιμετώπιση των μετατραυματικών διαταραχών, δεν εφαρμόζεται σε αυτές τις μονάδες υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών, οι οποίες περιορίζονται σε συμβουλευτική παρέμβαση, συχνά βάζοντας και ένα αριθμητικό όριο συνεδριών, τις οποίες μπορούν να παρέχουν ανεξάρτητα την αποτελεσματικότητά τους. Έτσι, οι γυναίκες που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία με όλες τις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις τους φαίνεται δεν φροντίζονται επαρκώς ούτε στις πρακτικές και υλικές ανάγκες, ούτε στις ψυχολογικές, ώστε να ενδυναμωθούν και να κάνουν μία επανεκκίνηση. Υπάρχει άμεση ανάγκη αναθεώρησης του θεωρητικού και θεραπευτικού πλαισίου μέσω του οποίου αντιμετωπίζεται η ενδοοικογενειακή βία, ανάγκη ενίσχυσης των ευάλωτων οικογενειών προληπτικά, ολόπλευρη κρατική κοινωνική υποστήριξη των γυναικών και των παιδιών και ουσιαστική αντιμετώπιση της ρίζας αυτού του φαινομένου που βρίσκεται στην ανισότιμη θέση της γυναίκας στην ταξική εκμεταλλευτική κοινωνία. Σας ευχαριστώ.